Η έξαρση των θετικών κρουσμάτων κορονοϊού και στη Μαγνησία αυξάνει την αγωνία των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών για το πώς θα καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες από τη στιγμή που οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, οι οποίες έχουν εξαγγελθεί κατ' επανάληψη από την κυβέρνηση, παραμένουν ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν φτάνει να γίνονται οι προσλήψεις στην τηλεόραση, πρέπει να γίνονται και στον πραγματικό χώρο που μας ενδιαφέρει, έτσι, και στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Αυτό εμείς ακόμη δεν το έχουμε δει. Δεν γνωρίζω αν σε κάποια άλλα κεντρικά σημεία της χώρας έχουν γίνει προσλήψεις. Σε εμάς δεν έχουν γίνει. Ούτε εκείνοι οι παιδίατροι με τα μπλοκάκια έχουν έρθει, που ακούσαμε όλοι ότι θα έρθουν τώρα με μπλοκάκια. Παρόλες τις προσπάθειες του υπεράρχη του κύριου Σερέτη, δεν το είδαμε αυτό να γίνεται, να υλοποιείται, να γίνεται πραγματικότητα. Επίσης δεν είδαμε να προχωράνε και οι προσλήψεις των εκείνων των 14 μόνιμων γιατρών, που θα γίνονταν, όπως είπαμε, fast track. Ούτε και αυτό το fast track το είδαμε. Πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί τόσες φορές. Δηλαδή, αν βλέπεις μια επιτροπή και δυσκολεύεται να προχωρήσει, πρέπει κάτι να κάνεις. Άλλωστε, δεν κοστίζει κάτι παραπάνω στο Υπουργείο το να το οργανώσει καλύτερα. Οι επιτροπές αποτελούνται από εργαζομένους που ήδη υπηρετούν στα νοσοκομεία, από γιατρούς, από διοικητικό προσωπικό και ούτω καθεξής, που ήδη υπηρετεί. Άρα, αν βλέπεις ότι δεν λειτουργεί κάτι, πρέπει να το αλλάξεις. Δεν είναι λογικό να μην το αλλάζεις. Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας σχολιάζει μεταξύ σοβαρού και αστείου την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη δημόσια υγεία εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων. Κάνουμε ενάρετη ζωή, τρώμε καλά, γυμναζόμαστε όποτε μπορούμε, ώστε να μπορούμε να αντέχουμε σε αυτό το ρυθμό εργασίας. Εύχομαι και κάνω το σταυρό μου κάθε πρωί να μην βλάψουμε ποτέ άνθρωπο και ειλικρινά το λέω, αυτό κάνω, κάθε πρωί που σηκώνομαι κάνω το σταυρό μου και προσεύχομαι να μην βλάψουμε σήμερα άνθρωπο. Βέβαια και οι ανθρώπινες δυνατότητες και αυτές έχουν όρια.